Ήταν καιρός τώρα που ήθελα να ξανακάνω το ταξίδι εκεί στην Ιβρική Χερσόνησο. Έτσι με άλλους τρεις φίλους το πήραμε απόφαση. Διαδρομές που θα έπρεπε να είναι διαφορετικές από τις γνωστές. Φορτώσαμε λοιπόν τα άλογα στο καράβι και ένας πολύ ωραίος καιρός μας περίμενε, κατόρθωσε το πλοίο να φτάσει με 2 ώρες καθυστέρηση στην Ακόνα. Καλό είναι βέβαια να προμηθεύεστε από πριν τα αναλώσιμα που πιθανόν θα χρειαστείτε κατά το ταξίδι, διότι οι τιμές στο καράβι είναι αρκετά τσιμπημένες. Έτσι, δίχως να έχουμε κλείσει ξενοδοχεία και με πολύ κέφι για χιλιάδες χιλιόμετρα, άρχισα 2 μήνες πριν να σχηματίζω την πιθανή διαδρομή και τις εναλλακτικές σε περίπτωση βροχών και διαφόρων περιπτώσεων. Οι μοτοσυκλέτες σε άριστη κατάσταση, έτοιμες για να οργώσουν τα βουνά, Γαλλικές Άλπεις και Πυρηναία με κερασάκι τον Ατλαντικό. Αφού συναντήσαμε και αρκετούς φίλους στο καράβι για την Ακόνα, έφτασε η ώρα της αποβίβασης. Ο καιρός έξω ήταν ό,τι καλύτερο για μας. Πάρα πολύ κίνηση μέσα στο καράβι, μεγάλη καθυστέρηση στο να κατέβουμε. Τώρα μετά την αποβίβαση έπρεπε να καλύψουμε τα πρώτα χιλιόμετρα γρήγορα, για να φτάσουμε έξω από την Πάρμα στη Φιντέντζα. Αυτή ήταν και η μοναδική φορά που χρησιμοποίησα την Εθνική Οδό στο εξωτερικό. Μία μικρή στάση που κάναμε σε ένα σταθμό στην Εθνική επάνω, πιάμε ένα καφεδάκι και στη συνέχεια γρήγορα για να φτάσουμε στο ξενοδοχείο που απολαύσαμε το καλύτερο βραδινό. Το ξενοδοχείο ήταν σε μια καταπληκτική θέση, σε ένα προάστιο της Φιντέντζα και μερικές εναέριες λήψεις για να δείτε περίπου την περιοχή όπου ήταν το ξενοδοχείο. Το πρωινό μας βρίσκει πανέτοιμους. Έτσι, αλωνίσαμε όλα τα χωριά έως το Κουνέο, όπου θα ήταν και το ορμητήριό μας έως τα πρώτα κολ ή πας στις Γαλλικές Άλπεις. Η διαδρομή μας συνεχώς μέσα από τα χωριουδάκια, την οποία την έκανε απολαυστική, δίχως να μας κουράζει. Ατέλειωτοι αμπελώνες με υπέροχη άσφαλτο και ανεβοκατεβάσματα υψομετρικά. Στο βάθος βλέπετε Γαλλικές Άλπεις. Ένα χωριουδάκι και μια στάση να τσιμπολογήσουμε κάτι πριν συνεχίσουμε τη διαδρομή. Οι Γαλλικές Άλπεις όλο και πλησιάζουν. Έτσι λοιπόν, ο δρόμος μας έφερε εδώ στο Κουνέο, ο καιρός σχετικά βαρύς από πάνω μας, αλλά δίχως διάθεση βροχής. Το δε ξενοδοχείο που μείναμε ήταν ο παράδεισος της πίτσας. Με άφθονη μπύρα τέλειωσε η σημερινή ημέρα. Ο δρόμος μπροστά από το ξενοδοχείο μας ήταν αυτός όπου θα μας οδηγούσε στο μαγικό Col de la Bonette. Η επαρχία του Κουνέου εκτείνεται από τον νοτιοδυτικό άκρο της Βορείου Ιταλίας και οριοθετεί τη Γαλλία προς τα δυτικά και την νότια Λιγουρία. Οι Άλπεις με τον ορεινό όγκο και τους λόφους καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, ενώ στο κέντρο του βρίσκεται ένα τεράστιο κάστρο που διέρχεται από τα ποτάμια Ρο και Τάναρο. Τα πανέμορφα τοπία προσφέρουν μεγάλη ποικιλία.
κοιλάδες με πλούσια βλάστηση, λόφους με αμπέλια που τα χωρίζουν μόνο κάστρα. Η άγρια ζωή εδώ είναι μοναδικής ομορφιάς. Το φυσικό πάρκο Maritime Alps διαθέτει λίμνες υψηλού υψομέτρου που αντικατροπτρίζουν τις γύρω κορυφές με αξέχαστες εικόνες. Ποτάμια και λίμνες θα συναντούμε συνέχεια, έως τα φυσικά σύνορα με τη Γαλλία. Κυρίες και κύριοι, το ταξίδι εδώ ξεκινάει στην πραγματικότητα, αφού όλα τριγύρω αλλάζουν, αφήνοντας τον κάμπο, οι ανηφορικές διαδρομές πλέον προς τα ορεινά περάσματα έχουν ξεκινήσει. Το Col de la Madeleine είναι μόνο 1990 μέτρα ύψος και έχει περιληφθεί περίπου 25 φορές στο tour της Γαλλίας. Νομίζω ότι είναι ένας ωραίος ορεινός δρόμος, αλλά χωρίς τίποτα πραγματικά ιδιαίτερο. Βέβαια, στο μεγαλύτερο μέρος του και το πλεονέκτημα που έχει με τα άλλα pass είναι ότι ανοίγει πολύ νωρίς τη σεζόν, λόγω του χαμηλού υψομέτρου που έχει. Στροφές, ξαναστροφές, απίστευτες διαδρομές που πραγματικά τις χαρήκαμε. Πολλά και τα τούνελ που θα συναντήσουμε. Συνεχόμενα. Και στροφές, πολλές στροφές, φουρκέτες, ατελείωτες. Όλα αυτά εμάς τους μοτοσυκλετιστές μας συγκινούν πάρα πολύ. Πριν περάσουμε το φυσικό όριο των συνόρων προς τη Γαλλία, θα σας πω το εξής. Col de la Bonette. Τίτλος: ταξιδεύοντας στις Γαλλικές Άλπεις και τον υψηλότερο δρόμο στην Ευρώπη. Πριν φτάσουμε ακόμα. Και γιατί? Διότι, εάν περάσετε με τη μοτοσυκλέτα σας κατά μήκος του Col de la Bonette, στις Γαλλικές Άλπεις που βρίσκεται στα γαλλικά και τα ιταλικά σύνορα, θα αισθανθείτε διαφορετικά. Γιατί είναι διαφορετικά. Αλπικές λίμνες, ριάκια, ποταμάκια, τα πάντα όλα θα τα βρείτε εδώ στη διαδρομή. Από εδώ και πέρα πλέον, δεξιά βλέπετε την ταμπέλα, μπήκαμε στη Γαλλία. Πω, τελείως διαφορετικά είναι όλα εδώ. Επίσημα είμαστε στις Γαλλικές Άλπεις. Μουσική.
Εδώ πλέον φτάσαμε στο τελευταίο χωριουδάκι πριν το ανέβασμα για το Col de la Bonette. Από εδώ αρχίζουν τα ωραία. Ολόκληρη διαδρομή από το Κουνέο που ξεκινήσαμε έως το Ζασιέρς, αν το λέω και καλά, και από εκεί στο Col de la Bonette διαρκεί 2 με 2,5 ώρες, 115 χιλιόμετρα από αλπικούς δρόμους, παρακαλώ, γεμάτους φουρκέτες. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν μια μικρή παράκαμψη γύρω από τις κορυφές των βουνών. Αυτός που θα πάμε είναι ο υψηλότερος δρόμος στην Ευρώπη. Οι δρόμοι των Γαλλικών Άλπαιων είναι γεμάτοι φουρκέτες. Κατά μήκος της κορυφής των βουνών, το Cime la Bonette είναι ένας βράχος που αρχίζει και τελειώνει με το Col de la Bonette. Εδώ ο υψηλότερος δρόμος στην Ευρώπη είναι σε 2.802 μέτρα. Είναι επίσης το υψηλότερο σημείο κατά τη διάρκεια του αγώνα Tour de France, με τα ποδήλατα που κάνουν. Οι οδηγοί θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτός ο δρόμος είναι και αρκετά άγωνος. Κάτι άλλο που θα πρέπει να σας πω είναι το εξής. Εμένα προσωπικά νομίζω ότι οι ποδηλάτες έχουν ψυχή, respect. Δηλαδή, εγώ με τη μοτοσυκλέτα αισθανόμουν πολύ λίγος μπροστά τους. Οι ποδηλάτες εδώ στη Γαλλία νομίζω ότι είναι περισσότεροι από παντού. Δεν υπήρχε ένα ορεινό πέρασμα που να μην έβρισκες εκατοντάδες από αυτούς. Είναι απίστευτοι. Και θα έλεγα ότι είναι μια σύντομη η οδήγηση του Col de la Bonette στις Γαλλικές Άλπεις, σας υπόσχομαι ότι είναι πραγματικά μια θεαματική εμπειρία. Το δε υψηλό κομμάτι του σας επιτρέπει την υπέροχη θέα των Άλπαιων προς όλες κατευθύνσεις, καθώς κυκλώνει τις κορυφές των βουνών. Απολαύστε αυτή τη βόλτα μέσα από το βίντεο και ride, φίλοι μου, συνεχίστε να οδηγείτε.
πήραμε και τα πλανάκια μας με τον drone.